Δεύτερη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα είναι η σχέση εφαπτωμένη και συνεφαπτωμένη με το ημίτονο και το συνημίτονο. Συγκεκριμένα θα αποδείξουμε ότι η εφαπτωμένη μια γωνία θ είναι ίση πάντοτε με το ημίτονο τη γωνία θ προ το συνημίτονο τη γωνία θ, με τον περιορισμό βέβαια το συνημίτονο τη γωνία θ να είναι διάφορο του μηδενό. Και παρομοίω η συνεφαπτωμένη τη γωνία θ ότι είναι αντίστροφα το συνημίτο της γωνίας θ δια το ημείτονο της γωνίας θ με την προϋπόθεση βέβαια πάλι ότι το ημίτονο της γωνίας θ είναι διάφορο του μηδενός. Να δούμε την απόδειξη. Λοιπόν, σύμφωνα με τον ορισμό που έχουμε δώσει για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς μιας γωνίας θ που τους χρησιμοποιήσαμε άλλωστε και στο προηγούμενο ερώτημα το ημίτονο είναι το ψ η τεταγμένη δηλαδή του σημείου β και το συνμήτων είναι το χ η τετμημένη δηλαδή του σημείου β. Για την εφαπτωμένη έχουμε μάθει ότι είναι το πηλίκο ψ προς χ και επομένω η εφαπτωμένη της γωνίας θ είναι ψ προς χ με άλλα λόγια το ψ όπως είπαμε προηγουμένως είναι το ημίτονο της γωνίας θ το χ είναι το συνμήτωνο της γωνίας θ όπως ακριβώς τα χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο θεώρημα. Και έτσι πολύ εύκολα αποδείχθηκε ότι η εφαπτωμένη είναι η μη των δια συμμή ο οθ. Και ομοίω βέβαια η συνεφαπτωμένη τη γωνία θ έχουμε ορίσει ότι είναι το πηλίκο χ δια ψ. Με άλλα λόγια είναι το πηλίκο συνημήτωνο τη γωνία θ δια ημήτωνο τη γωνία θ. Και έτσι αποδείχθηκε και η δεύτερη τριγωνομετρική ταυτότητα. Μάλιστα, μπορούμε να προσέξουμε τρίτη τριγωνομετρική ταυτότητα ότι το, η και οι συνεφατωμένη εφόσον ορίζονται βέβαια, δηλαδή εφόσον το συνμήτωνο θ και το ημίτωνο θ είναι διάφορα του μηδενός, είναι αριθμοί αντίστροφοι. Το ένα κλάσμα μπορεί να είναι ας πούμε 3 πέμπτα, το άλλο είναι 5 τρίτα. Άρα λοιπόν η σχέση που συνδέει την εφαπτομένη και τη συνεφατωμένη είναι ότι αν τις πολλαπλασιάσουμε το γινόμενό τους θα βγάλει ένα. Αυτή εδώ είναι μια τρίτη βασική τριγωνομετρική σχέση που συνδέει τώρα μόνο την εφαπτομένη με τη συνεφατωμένη. Και μπορούμε να την αποδείξουμε πολύ εύκολα χρησιμοποιώντα την προηγούμενη. Το γινόμενο λοιπόν, εφαπτωμένη θήτα, επί είναι είναι η μεν εφαπτωμένη αποδείξαμε ότι είναι η μη θ θήτα προ συνημοί ενώ η συνεφαπτωμένη είναι το συνημοί τον προ το ημίτονο θ και με τι απλοποιήσει που γίνονται, το απλοποιείται, το συνημοί απλοποιείται, μα μένει αυτή την ταυτότητα μάλιστα στις ασκήσεις μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στην εξή μορφή. Διαιρούμε με τη συνεφαπτωμένη και γίνεται ότι η εφαπτωμένη θ είναι ίση με ένα προ συνεφαπτωμένη θ ή ίσως διαιρούμε με την εφαπτωμένη και γίνεται ότι η συνεφαπτωμένη της γωνίας θ είναι ένα διαεφαπτωμένη θ. Έτσι κι αλλιώς και οι τρεις αυτές σχέσεις λένε το ίδιο πράγμα ότι δηλαδή αυτή η αριθμή είναι αντίστροφη αριθμή. Και τέλος, μια τέταρτη ταυτότητα που χρησιμοποιείται βέβαια λίγο πιο σπάνια είναι ότι το συνημίτονο στο τετράγωνο μιας γωνίας θ είναι ίσο με 1 προς 1 και εφαπτωμένη στο τετράγωνο θ και το ημίτονο στο τετράγωνο της γωνίας θ ότι είναι εφαπτωμένη στο τετράγωνο θ προς 1 και εφαπτωμένη στο τετράγωνο θ. Να αποδείξουμε λοιπόν και αυτές τις δύο ταυτότητες εάν ξεκινήσουμε από το δεύτερο μέλος και συγκεκριμένα. Αν πιάσουμε το 1 προς 1 και εφαπτωμένη στο τετράγωνο θ και μετατρέψουμε την εφαπτωμένη σε ημίτονο διασυνημίτονο όπως ξέρουμε βέβαια είναι υψωμένο στο τετράγωνο και κάνουμε πράξεις. Πρώτα πρώτα στον παρονομαστή θα είναι η το στο τετράγωνο θ προς συνημίτονο στο τετράγωνο θ και θα χρειαστεί βέβαια να τα κάνουμε μόνο Με καπέλακι εδώ το συνημίτονο στο τετράγωνο θ θα γίνει 1 προς συνημίτονο τετράγωνο θ και η τετράγωνο θ δια συνημίτονο τετράγωνο θ Μπορούμε τώρα να παρατηρήσουμε ότι αυτό το συν τετράγωνο θ και ημίτωνο τετράγωνο θ ξέρουμε ότι κάνει 1 και μετατρέποντας τώρα το σύνθετο κλάσμα σε απλό θα μας βγει συν τετράγωνο θ. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το δεύτερο μέλος, κάναμε πράξεις και καταλήξαμε στο πρώτο και παρομοίως μπορεί να αποδειχτεί και η άλλη σχέση, δηλαδή να ξεκινήσουμε από την εφαπτωμένη στο τετράγωνο θ προς ένα και εφαπτωμένη τετράγωνο θ, όπως και προηγουμένως θα μετατρέψουμε την εφαπτωμένη σε ημίτονο δια συνμίτονο. Θα γίνει το ημίτονο θ δια το συνμήτωνο θ όλο στο τετράγωνο. Όπως είδαμε προηγουμένως σημαίνει ότι θα υψωθεί και ο αριθμητής στο τετράγωνο και ο παρονομαστής στο τετράγωνο. Προς ένα και ημίτονο στο τετράγωνο θ δια συνημίτονο στο τετράγωνο θ πάλι θα κάνουμε ομώνυμα στον παρονομαστή γιατί είναι άθροισμα, ο αριθμητής όπως είναι, η μύτωνο τέτράγωνο θ' λοιπόν διασημί τέτράγωνο θ και ο παρονομαστής γίνεται συνημί τέτράγωνο θ από τη μονάδα και η μύτωνο τέτράγωνο θ διασημί στο τέτράγωνο θ. Μπορούμε εδώ τώρα να προσέξουμε ότι πρώτα πρώτα το συνημί τετράγωνο θ που είναι ο κοινό παρονομαστής απλοποιείται, αλλά και το σημείδον τράγωνο θ και η μήτων τράγωνο θ από τη βασική τριγωνοματική ταυτότητα κάνει ένα. Άρα το μόνο που μένει είναι αυτό το η στο τετράγωνο θ στον αριθμητή. Και έτσι λοιπόν αποδείχθηκε και η δεύτερη αυτή ταυτότητα. Λοιπόν, χρησιμοποιώντα μάλιστα ε, παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε και του τύπου ότι το συνμήτωνο τετράγωνο θ είναι ίσο με τη συνεφαπτωμένη στο τετράγωνο θ προς ένα και συνεφατωμένη στο τετράγωνο θ, ενώ το ημίτονο στο τετράγωνο θ είναι ένα προς ένα και συνεφατωμένη στο τετράγωνο θ. Μπορούμε ξεκινώντας από το δεύτερο μέλος να αντικαταστήσουμε τη συνεφατωμένη με συνημίτονο τετράγωνο θ δια ημίτονο τετράγωνο θ και να αποδείξουμε εύκολα και αυτές τις δύο σχέσεις.